Τα χειρότερα είναι, λέω, από εδώ και πέρα, μπροστά μας. Ο κόσμος είχε επενδύσει σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, τα οποία και τα δύο αυτά καταστράφηκαν. Λύσεις δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Εντάξει, ο κόσμος όλος έχει χρόνια. Το 90% εδώ πέρα το χωρίζει με την κοινοτροφία και τις ελιές ασχολείται. Δεν ασχολείται με κάτι άλλο. Άρα, τι γίνεται με το κομμάτι των αποζημιώσεων? Δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή το κομμάτι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι θα μας δώσει το κράτος. Πολλά ακούμε από τα κανάλια. Συνολική λοιπόν αναπλήρωση εισοδήματος. Το χειροπιαστό δεν έχουμε δει κάτι. Ναι, απώλεια εισοδήματος κάθε χρόνο που έβαζε άλλο το λάδι του, τώρα πώς θα τον αποζημιώσει. Του χρόνου θα τον αποζημιώσει, την άλλη χρόνια. Τα δέντρα μετά από 10 χρόνια θα αρχίσουν πάλι να γίνουν παραγωγικά. Οπότε 10 χρόνια τι κάνει ο κόσμος. Μέχρι να δώσει παραγωγή το δέντρο, να υπάρχει αποζημίωση στους κατοίκους.